Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια την οποία έχουμε κάνει και βασικά ξεκινάει από το κεντρικό κράτος κάτω από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε συγκεκριμένες φωτογραφίες στο μυαλό μας, στην οποία κυριαρχούσε ένα πλατάνι σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε 4. Ένα, το μεγαλύτερο μάλιστα κιόλας, το οποίο έχουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα στο Λευκό Πύργο. Μπροστά στο Λευκό Πύργο, έχει ηλικία 235 χρόνια, είναι 500 τετραγωνικά το εμβαδό το οποίο καλύπτει και γύρω στα 27 μέτρα ύψος. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο δέντρο. Αντίστοιχα έχουμε άλλα 3 δέντρα τα οποία είναι αντίστοιχα στο τουρκικό προξενείο 200 τετραγωνικά μέτρα διάμετρο, 21 μέτρα ύψος, γύρω στα 210 χρόνια έχει αυτό. Και 200, αν θυμάμαι καλά, 310, συγγνώμη, είναι στα ράκτορα του γαλερίου. Αντίστοιχα έχουμε το γυρότερο όλων, το οποίο είναι 830 ετών, το οποίο βρίσκεται δίπλα στη Μονή Βλατάδων. Είναι ένα πλατάνι το οποίο αυτή τη στιγμή και λόγω ηλικίας, καταλαβαίνετε, δεν έχει φυσικά τόσο μεγάλη επιφάνεια, δεν καλύπτει τόσο μεγάλη επιφάνεια, καλύπτει γύρω στα 85 τετραγωνικά. Αλλά ακριβώς επειδή από την μελέτη την οποία κάνανε για τα συγκεκριμένα πλατάνια, είδαμε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να αναπτυχθεί και να δώσουμε περαιτέρω ζωή στο συγκεκριμένο πλατάνι, προσθέτοντας μια κρίνη και πάνω στην Ανοπόλη, αλλά και εδώ, γιατί όντως υπήρχαν δίπλα σε αυτά τα πλατάνια κρίνες. Έχω ήδη μιλήσει με τον διευθυντή της Αντιδημαρχίας του Περιβάλλοντος, τον κύριο Σωτηριάδη. Έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία να ξεκινήσουμε να βάλουμε 2 κρίνες εκεί που υπήρχαν, δηλαδή ένα στη Μονή Βλατάδων και ένα εδώ. Αντίστοιχα θα γίνουν και κάποιες άλλες ουσιαστικά κατασκευές, προκειμένου να αναδειχτούν αυτά, να φωτιστούν αντίστοιχα και ό,τι απαιτείται τέλος πάντων, για να αναδειχθούν καλύτερα αυτά. Ευτυχώς είμαστε πολύ τυχεροί, διότι το φλιγοφάγο έντομο δεν προσβάλλει τα πλατύφυλλα δέντρα, διότι ο κορμός τους είναι έτσι δομημένος και ο φλοιός τους, ας το πούμε, είναι έτσι δομημένος, το οποίο δεν μπορεί να εισχωρήσει το έντομο από πίσω όπως γίνεται στα πεύκα.